δεν συνδέεται με τη σειρά επιθέσεων με τρομοπακέτα στο Τέξας, η νέα έκρηξη που κινητοποίησε τις αρχές του Όστιν. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, δεν επρόκειτο για πυροδότηση βόμβας, αλλά για ενεργοποίηση εμπριστικού μηχανισμού που προκάλεσε τον τραυματισμό ενός άνδρα 30 ετών. Καταλήξαμε ότι δεν ήταν εκρηκτικός μηχανισμός. Αυτό το περιστατικό δεν συνδέεται με κανένα από τα άλλα περιστατικά που είχαμε εδώ στο Όστιν. Η συνδεσμολογία ήταν παλιού στρατιωτικού τύπου και εξεράγει στα χέρια αυτού του ατόμου προκαλώντας τραυματισμό. Ο τραυματίας δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Από τις 2 Μαρτίου στο Όστιν, 2 άτομα έχουν σκοτωθεί σε 4 συνολικά περιστατικά εκρήξεων παγιδευμένων πακέτων.